Καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade, είμαι ο Πάνος και σήμερα σας έχω την αυαρχίδα της Samsung. Μόλις παρέλαβα το καινούριο Samsung S21 Ultra, το οποίο ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, οπότε το έχουμε αρκετά πιο πριν την κυκλοφορία του κινητού, το οποίο κυκλοφορεί στις 29 του μήνα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κατάστημα της Wind στο The Mall Athens για την παραχώρηση του κινητού. Η συσκευή που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι το Samsung Galaxy S21 Ultra σε αυτό το υπέροχο χρώμα, το οποίο πραγματικά κάνει το κινητό να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, δεν κάνει πάρα πολλές δαχτυλιές πίσω στο πίσω μέρος του, και πραγματικά ενώ στις φωτογραφίες και στα βίντεο φαίνονταν ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο, στο χέρι κάθεται πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι εντάξει, σαν βάρος έχει αρκετό βάρος, λογικό είναι, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες εδώ μέσα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες και καινούργιες κάμερες μέσα στο κινητό. Και στο χέρι σου δίνει μια αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ στιβαρό και πάρα πολύ καλή ποιότητα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το κινητό. Ας ξεκινήσουμε με τα εξωτερικά. Το κινητό έχει βάρος 227 γραμμάρια. Είναι ένα λογικό βάρος για τη συσκευή τη συγκεκριμένη, όπως είπα και στην αρχή. Μπροστά το κινητό, όπως το βλέπουμε φανσιακά, έχει ένα Gorilla Glass και ένα Gorilla Glass πίσω, το οποίο είναι, το μπροστά το λέει σαν Gorilla Glass Victus. Είναι ένα πολύ ισχυρό ουσιαστικά τζαμάκι για να μην παθαίνει από τίποτα από γρατζουνιές και ελαφριά χτυπήματα. Έχουμε και αλουμινένιο εννοείται πλαίσιο. Εννοείται ότι η συσκευή έχει IP68 πιστοποίηση, δηλαδή ένα διάβροχο σε κάποιο συγκεκριμένο βάθος. Εννοείται ότι το συγκεκριμένο έχει οθόνη AMOLED όπως έχουν όλα τα Samsung, την ονομάζει 2X και η συγκεκριμένη υποστηρίζει 120Hz. Βέβαια τα 120Hz είναι δυναμικά. Δηλαδή, το κινητό όταν το βάζεις στη ρύθμιση στην οθόνη μπορεί να βάλεις τέρμα ποιότητα και να χρησιμοποιήσεις τα 120Hz. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε δει σε πολλά κινητά ότι παρόλο που άμα ενεργοποιήσεις την ανάλυση τη μεγαλύτερη, εκεί μπορείς να παίξεις μόνο με τα 60Hz και δεν μπορείς να κατέβεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε δύο πρόβλημα. Πάμε στη μεγάλη ανάλυση τέρμα και βάζουμε 120Hz. Το οποίο όμως τι κάνει το κινητό. Ανάλογα με τη χρήση που το κάνουμε και σε ποιο σημείο είμαστε, τότε ρυθμίζει ανάλογα τα χέρια που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, όταν θα παίζει ένα παιχνίδι, θα πάει στα 120 για να μπορέσει να σου δώσει την απόλυτη εμπειρία που μπορεί να ζήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν διαβάζει κάποιο κείμενο και πα αργά κτλ., αρχίζει και κόβει, έτσι ώστε να μην τρώει πάρα πολύ μπαταρία. Αυτό θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλό. Απομένει να το δούμε και στην πράξη, μετά από καιρό δηλαδή, αν τυχόν χάνει καθόλου το σύστημα αυτό ή αρχίζει και λαγκάρει. Από ό,τι εγώ το έχω το κινητό στα χέρια μου, δεν έχω δει να λαγκάρει πουθενά, ούτε καταλαβαίνει ουσιαστικά τη διαφορά από το πέσιμο σε 100 Hz στην οθόνη. Έχουμε μια μπαταρία των 5000 mAh, η οποία είναι αρκετή για να κάνει αυτό το θηρίο να δουλεύει μια ολόκληρη μέρα γεμάτα, πραγματικά γεμάτα, και μπορεί να κρατήσει και για δεύτερη. Έχουμε 12 GB RAM, όπως είπα η οθόνη είναι 6,8 inches και η ανάλυση είναι 1400x3200. Εξοπλίζεται από την αρχή με το Android 11, έτσι ώστε να έχει ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κινητά. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι UFS 3,1, οπότε έχει πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες για να φορτώνει τα αρχεία, να φορτώνει εικόνες, να φορτώνει βίντεο, να φορτώνει τα πάντα χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς δεν παίρνει κάρτα μνήμης, οπότε πρέπει, καλό είναι από την αρχή να επιλέξεις ίσως τη μεγαλύτερη έκδοση, η οποία βγαίνει στα 256 ή 512. Υπάρχει και σε 256 με 12 GB πάλι RAM και υπάρχει και με 512 με 16 GB RAM. Πάμε στις κάμερες. Έχουμε τον κεντρικό φακό, ο οποίος είναι 108 MP με f1.8. Σαν δεύτερο φακό μετά έχουμε έναν 10 MP, ο οποίος είναι ο τηλεφακός. Τον ένα το λέει ουσιαστικά Periscope Telephoto και ο άλλος είναι ο Telephoto, ο οποίος είναι άλλος ένας με 10 MP, οπότε έχουμε δύο με 10 MP τηλεφακούς ουσιαστικά. Και έχουμε και τον 12 MP που είναι Ultra Wide. Τραβάει βίντεο, μπορεί να τραβήξει μέχρι και 4K 60fps και πλέον έχουμε και 8K στα 24fps. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσοι μπορεί να έχουν κάποια 8K συσκευή ή μπορεί να παίξει υπολογιστή ή μπορεί να παίξει τηλεόραση. Πάντως το κινητό σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν σου βάζει κάποιο όριο στο χρόνο ή αν υπερθερμαίνει τη συσκευή, γιατί γενικά σε αυτές τις αναλύσεις είναι πολύ δύσκολο να τρέξει ένα κινητό, ειδικά σε ένα τέτοιο μέγεθος. Εδώ δεν μπορούν να το κάνουν μηχανές καινούργιες, DSLR κτλ. Οπότε αυτό μένει να το δοκιμάσει κάποιος για να δούμε πόσο χρόνο θα κρατήσει, και αυτό το ξέρουμε περισσότερο όταν κυκλοφορήσει πλέον επίσημα το μοντέλο. Η μπροστά η κάμερα είναι 40 MP, η οποία καταλαμβάνει το μπροστινό μέρος, είναι μια τελεία ουσιαστικά μέσα στην οθόνη πάνω, η οποία πραγματικά δεν ενοχλεί καθόλου, δεν την προσέχεις καν όταν κάνεις τη χρήση, ειδικά σε μαύρα φόντα δεν φαίνεται καθόλου.
πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είδαμε π.χ. στο iPhone το 12 το Pro Max συνεχίζει να υπάρχει πάνω στην οθόνη όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο κρύβει πάρα πολύ από το κινητό. Και εντάξει, φτάσαμε 2021, καιρός είναι σιγά σιγά να βρούμε έναν τρόπο να μην υπάρχει τόσο μεγάλο bezel πάνω στην οθόνη. Το κινητό έχει μια αίσθηση edge στις άκρες, δηλαδή έχουμε όπως τελειώνει το κινητό στην άκρη, κάνει μια μικρή κούρμπα, έτσι ώστε να μπορεί να αγκαλιάζει πολύ ωραία το χέρι, και όντως το πετυχαίνει αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όντως το κρατάς στο χέρι σου και το νιώθεις ότι το πιάνεις καλά. Στα μοντέλα όπως είναι το S21 το απλό δεν υπάρχει αυτή η κούρμπα, είναι μόνο στο Ultra. Επίσης πίσω στο σχέδιο της κάμερας, στο πίσω μέρος της κάμερας έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο, το οποίο δεν φαίνεται στις φωτογραφίες, και αν το δεις από κοντά τότε καταλαβαίνεις πόσο ωραία το έχουν φτιάξει. Έχει σαν οι κάμερες πίσω όπως πηγαίνουν και βγαίνουν πίσω, είναι σαν να είναι η συνέχεια του πλαϊνού μέρος του κινητού, δηλαδή συνεχίζει και το αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία και πηγαίνει μέχρι και πάνω, το οποίο καλύπτει τελείως το κινητό. Αν το δεις δηλαδή από την πάνω πλευρά και την πλάγια πλευρά, φαίνεται ότι αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το κινητό. Εννοείται ότι εξέχουν αρκετά οι κάμερες από την κανονική συσκευή και έχουμε το πρόβλημα αυτό με τη συσκευή που κάνει ουσιαστικά πάνω κάτω. Εντάξει, αυτό πλέον αρχίζουμε να το συνηθίζουμε και ίσως με τη θήκη που βγαίνει να το καλύπτει, η οποία μπορεί να μπει πάνω η θήκη κανονικά, πιάνει στο κινητό, είναι πάρα πολύ όμορφη, και από τη μία πλευρά έχει μέσα και το πενάκι που υπάρχει και στο Note 20, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί πολλές από τις δυνατότητες του Note 20 να τις κάνει πλέον και το S21. Μέσα το κουτί. Στο κουτί, όπως γνωρίζαμε και πλέον το ακολούθησε η Apple, το ξεκίνησε η Apple και συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται και άλλες εταιρείες, δεν υπάρχει φορτιστής, δεν υπάρχει το brick ουσιαστικά που μπαίνει στην πρίζα. Έχουμε μόνο ένα καλώδιο Type-C, το οποίο είναι για να φορτίζει το κινητό. Ο φορτιστής από ό,τι μάθαμε είναι 35W και θα κοστίζει γύρω στα 20€, οπότε δεν είναι ακριβό να τον αγοράσεις, απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για 20€ να τσιγκουνευτείς και να μην το βάλεις μέσα. Κλασικά είχαμε την δικαιολογία περιβαλλοντική χρήση και οτιδήποτε, οπότε όσοι κράζαμε μέχρι τώρα τα Apple ότι δεν βάζουν φορτιστή μέσα ή οτιδήποτε, ήρθε η ώρα και για τα Android να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Όπως φαίνεται, το ξεκίνησε και το Xiaomi, το κάνει και η Samsung πλέον, και δεν υπάρχει μέσα στο κουτί φορτιστής. Δυστυχώς δεν έχουμε το κουτί, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εκθεσιακό και ακόμα δεν ξέρω πώς θα είναι το κουτί, δεν ξέρω αν έχει βγει καν δηλαδή το κουτί για να μπορέσουμε να το έχουμε, να σας το δείξω. Έχει, για φόρτιση έχει USB όπως σας είπα πριν, με το φορτιστή και τα λοιπά, εννοείται ότι έχει ταχεία φόρτιση και όλα αυτά, εννοείται ότι φορτίζει άλλες συσκευές άμα το βάλεις πίσω, γιατί έχει και wireless φόρτιση. Έχει USB-C από κάτω το 3,2. Έχουμε ένα ήχο στέρεο, ο οποίος εντάξει, okay, δεν αλλάζει κάτι τρομερό, είμαστε στα παρόμοια πράγματα όπως γενικά είναι τα κινητά της κατηγορίας, ίσως και λίγο πιο κάτω. Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι πάνω στην οθόνη. Από επεξεργαστή έχει τον Exynos 2100, ο οποίος είναι ένας πανίσχυρος οχταπύρινος επεξεργαστής, ο οποίος μπορεί να τα καταφέρει στα πάντα, μαζί με το 12GB RAM που ξεκινάει το κινητό, και ειδικά μετά που πάει στα 16, εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Δεν κολλάει πουθενά το κινητό, πραγματικά το χρησιμοποιώ 2 μέρες τώρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχει κολλήσει πουθενά. Σε ό,τι αφορά δηλαδή να βγαίνεις, μπαίνεις, παιχνίδια, να κάνεις οτιδήποτε, περιηγήσεις, να βλέπεις βίντεο, οτιδήποτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα πραγματικά. Τώρα ας μιλήσουμε και λίγο για την τιμή. Το συγκεκριμένο κινητό ξεκινάει το Ultra, γιατί τώρα μιλάμε για το S21 Ultra, στα 1299. Με αυτή την τιμή θα ξεκινήσει να βγαίνει στις 29 του μήνα, σε όλα τα καταστήματα, εννοείται και στα καταστήματα της Wind, και μπορείτε να τον προμηθευτείτε και από εκεί. Οπότε αυτά, λοιπόν, μαζί, αν κάνετε προπαραγγελία τώρα, δίνονται μαζί δώρο τα καινούργια Galaxy Buds Pro σε μαύρο χρώμα, όπως είναι και το κινητό, αλλά είναι γυαλιστερά αυτά, για να σπάει λίγο, να μην είναι ολομάτο όπως είναι το κινητό. Και επίσης παίρνεις και το Smart Tag, το οποίο είναι ένα σαν που μπαίνεις πάνω στα κλειδιά, έτσι ώστε να μην χάνεις τα πράγματά σου. Έχει κάποιες λειτουργίες που συνδέονται με το κινητό μέσω Bluetooth, τα οποία τώρα ακόμα δεν το έχω κι εγώ εδώ να σας το δείξω τι μπορεί να κάνει, αλλά μαζί με την αγορά ουσιαστικά του κινητού, αν γίνει προπαραγγελία, παίρνετε και αυτά. Και εννοείται ότι είστε και από τους πρώτους που το παραλαμβάνουν. Εννοείται ότι εντωμεταξύ το κινητό δεν έχει μέσα ακουστικά ή οτιδήποτε άλλο. Τα οποία τα ακουστικά, αν δεν κάνω λάθος, δίνει μαζί πάλι, θα έρχονται δηλαδή ότι στα καταστήματα που θα παίρνετε το κινητό, θα υπάρχει δυνατότητα να αγοράσετε και τα ακουστικά και το φορτιστή κτλ. Τα οποία εννοείται ότι θα είναι έξτρα.
Από ό,τι έμαθα από πληροφορίες θα είναι τα AKG που φόραγε και το προηγούμενο, δηλαδή κάτι παρόμοιο. Πάλι η ίδια εταιρεία έχει ασχοληθεί για να φτιάξει τα ακουστικά της Samsung. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο των The Upgrades, γιατί έρχονται και άλλα unboxing και σιγά σιγά βγαίνουν καινούργια κινητά και εννοείται θα τα παρουσιάσουμε, και όχι μόνο κινητά, γιατί λογικά έρχεται και κάτι καινούριο άλλο. Γεια σας! Έχει μια επιλογή η οποία μπήκε τώρα στα Samsung κινητά, η οποία είναι η προβολή σκηνοθέτη, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα, αν θες να βλέπεις και το πρόσωπό σου ενώ τραβάς βίντεο, να φαίνει δηλαδή και οι δικές σου κινήσεις και μπροστά τη δείχνει, και μπορεί να είναι ή στη μέση της οθόνης όπως έκαναν τα Nokia παλιότερα, πάνω εσύ κάτω η πίσω κάμερα. Έχεις και επιλογή να είσαι σε ένα τετραγωνάκι, υπάρχει επιλογή να έχεις και τους τρεις φακούς ανοιχτούς, έτσι ώστε να μπορείς να αλλάζεις πλάνα σαν να κάνεις μοντάζ πάνω στην ώρα που τραβάς τα βίντεο, έτσι να έχεις δηλαδή μεγαλύτερο πλάνο στη μία, μετά πιο μικρό, μετά άμα θες να δείξεις τη μούρη σου ή οτιδήποτε, να μπορείς να το κάνεις απευθείας με ένα κλικ πάνω στην οθόνη, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Θεωρώ ότι οι κάμερες του είναι ένα από τα πιο δυνατά του σημεία αυτή τη στιγμή του κινητού. Δεν ξέρω αν θα βγει μετά τα τεστ η καλύτερη κάμερα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Θα δείξει, πάντως έχει πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Κάτι που δοκίμασα και δεν με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν στο βίντεο η σταθεροποίηση. Έχει δύο επιλογές, η οποία είναι μία κλασική, έχει το σκέτο χωρίς σταθεροποίηση, και έχει και μία επιλογή που είναι με σταθεροποίηση. Δυστυχώς με τη σταθεροποίηση είδα ότι δεν κάνει πολύ καλό auto focus πάνω στα πράγματα, και γενικά όσο και αν το προσπάθησα δεν έκανε ποτέ focus άμα δείτε πάνω στη μηχανή. Τώρα αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι θέμα λογισμικού. Το κινητό ακόμα δεν έχει πάρει updates, αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει mail, δεν έχει τίποτα, οπότε είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς έτσι στο κινητό όταν θα ξεκινήσει. Ίσως να έχουμε κάποιες διαφορές, δηλαδή μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, μπορεί να έχουν βελτιώσει εννοείται τις κάμερες ή οτιδήποτε και τη χρήση. Και αν δουλεύει έτσι αυτό το κινητό τώρα, δηλαδή που είναι ουσιαστικά σαν ένα πρώιμο στάδιο πριν βγει επίσημα, φαντάζομαι πόσο δυνατό θα είναι όταν θα βγει επίσημα.